Το αφεντικό σε ξεναλιόφυτα παρίστανε 35χρονο στα Αστερούσια που θησάβριζε σε βάρος πολιτών που ήξερε ότι ζουν μακριά από τα χωριά και τις περιουσίες τους. Υπολόγισε ωστόσο χωρίς τους αστυνομικούς που έπιασαν στα πράσα αφεντικό και εργάτες σε λιόφυτο στα Πρετόρια. Πώς να μου φαίνεται, αφού πάει κεραυνή σε ξένα λιόφυτα ελιές. Δεν είναι λίγο απίστευτο αυτό το πράγμα, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω παρόλο που το άκουσα. Η καλή τιμή του ελαιολάδου έχει δελεάσει όπως φαίνεται τους επιτίδιους, με συνέπεια φέτος η ενδοχώρα να στενάζει από τις κλοπές ελαιοκάρπου. Δεν είναι καλό, παιδιά. Τι απειλή. Ο άλλος όλο τον χρόνο παλεύει να μαζευτεί ο γέλης και πάει τις παίρνει. Όταν ήταν 2 ευρώ δεν συνέβαινε. Εδώ που είναι 5. Χωρίς να έχουν κάνει έξοδα, κερδίζανε. Κερδίζανε. Λογικό είναι. Δεν είναι λογικό. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά τουλάχιστον 6 λιόφυτα με πάνω από 420 ρίζες είχαν ραβδίσει οι 2 Πακιστανοί, παραδίδοντας τον καρπό στον 35χρονο καθοδηγητή τους που έβγαλε μεροκάματο δεκάδων χιλιάδων ευρώ μέσα σε 2 μήνες. Αστυνομικοί του τμήματος Αστερουσίων μετά τις επανειλημμένες καταγγελίες για ραβδισμένες ελιές και κλοπή ελαιοκάρπου έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στο συνεργείο. Δεν βλέπεις απάνω τι γίνεται, κατακρέσαν τον κόσμο παντού. Οι κλέφτες επιπληθύνανε. Βέβαια και είναι άδικο. Βέβαια και είναι άδικο. Τις ξένες τσάπα μας έχουνε. Άδικο είναι. Οι 2 Πακιστανοί που ράβδιζαν το λιόφυτο μιας γυναίκας στα Πρετόρια φόρτωναν 4 σακιά με ελιές στο φορτηγάκι του 35χρονου, έχοντας μαζί τους και εξοπλισμό για να συνεχίσουν το έργο τους. 4 πανιά, μηχανάκι και 4 βέργες. Δεν είναι πρώτη χρονιά. Και άλλες βέργες το έχουν κάνει. Απλά τώρα έχει ξεφύγει το θέμα λόγω της τιμής. Οπωσδήποτε. Μετά από έφοδο σε αποθήκη που ανήκει στον πατέρα του 35χρονου βρέθηκαν άλλα 14 σακιά με ελιές, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν και στο ελαιουργείο όπου είχε μεταφέρει 28 τσουβάλια με ελιές για να τις αλέσει. «Δεν γνωρίζαμε τίποτα για την προέλευση του ελαιοκάρπου», δηλώνουν οι ιδιοκτήτες του ελαιουργείου. «Καλά, ναι. Ευτυχώς πήγε καλά, γιατί ο κόσμος ήταν, ξέρεις, δεν είχαμε 2-3 χρόνια τώρα εισόδημα και υπόφερε λίγο ο κόσμος. Ευτυχώς ήρθε αυτό το λαδάκι και ίσως στην κατάσταση». Σπεύσαν όμως και οι επιτίδιοι. Εννοείται αυτό, εννοείται. Ο 35χρονος υπολογίζεται ότι από την παράνομη συγκομιδή σε 6 ελαιώνες και την κλοπή του ελαιοκάρπου έβγαλε από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και χθες 27.500 ευρώ.